Φιλοξενούμε κυρίες και κύριοι τώρα στο δελτίο μας τον καθηγητή γενετικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, διευθυντή του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Δέλτα. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο δελτίο. Έχουμε πάρα πολλές απορίες σε ό,τι αφορά την μετάλλαξη Όμικρον. Τι γνωρίζουμε καταρχάς μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε, με όλα αυτά που έχουν λεχθεί, προφανώς συμφωνώ. Ίσως θα τα έβλεπα με μια διαφορετική ματιά, με ένα διαφορετικό πρίσμα. Αναγνωρίστηκε στην Νότια Αφρική, μέσα από τις επιστημονικές μελέτες που γίνονται καθημερινά παντού, ένα νέο στέλεχος. Αυτό δεν με εκπλήττει καθόλου. Θα μπορούσε να είχε ανακαλυφθεί, περιγραφεί οπουδήποτε. Αυτό το νέο στέλεχος, από τη στιγμή που είναι στέλεχος του κορονοϊού και εξακολουθεί να είναι μεταδοτικό, αναπόφευκτα θα ταξιδέψει. Θα πάει σε όλο τον κόσμο. Αν έχει μολυνθεί με το στέλεχος Δέλτα ή του Αλφα ή του Όμικρον, δεν φαίνεται να κάνει μέχρι στιγμής και πολύ διαφορά. Βεβαίως, κάποια στελέχη, όπως το Δέλτα, ήταν πιο μεταδοτικό και πιο σοβαρό. Ναι, το Όμικρον είναι πιο μεταδοτικό από το Δέλτα, δηλαδή. Θα σας πω, διαβάζοντας σήμερα, μέχρι πριν έρθω εδώ, την τελευταία ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ναι, τον έχει ονομάσει ως στέλεχος ανησυχίας, αντί ενδιαφέροντος ανησυχίας. Αλλά υπό την έννοια ότι είναι πιο μεταδοτικό ή πιο επικίνδυνο. Φαίνεται υπάρχουν ενδείξεις, αλλά ακόμα δεν έχει αποδειχθεί πλήρως. Και θα σας πω κάτι. Ας πούμε ότι θα αποδειχθεί ότι είναι ακόμα πιο μεταδοτικός και αυτός ο κορονοϊός, αυτό το στέλεχος. Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε δεν νομίζω ότι επιδέχονται και τόση διαφορά από το πόσο μεταδοτικός ο ιός. Ο ιός είναι μεταδοτικός. Ο ιός είναι επικίνδυνος. Όταν βγεις έξω στο κρύο, σε πλήν 20 βαθμούς Κελσίου, δεν θα προσέχεις παραπάνω αν ήταν πλήν 15. Λοιπόν, επειδή ακούμε πάρα πολλά, δεν έχουμε όλη την επιστημονική σας γνώση και τα προσπαθώ να τα πω απλά. Τα αποκωδικοποιούμε με διαφορετικό τρόπο. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα οποία προφανώς γνωρίζετε, δηλαδή παρακολουθείτε και την βιβλιογραφία. Έχει σοβαρές επιπτώσεις η Όμικρον στην κλινική εικόνα της λίμωξης? Προκαλεί δηλαδή πιο ήπια ή πιο βαριά συμπτώματα? Ναι. Αυτό φαίνεται ότι ακόμα, τουλάχιστον από τη βιβλιογραφία που έχω δει εγώ και από την επίσημη ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπάρχουν ενδείξεις ότι ναι, ίσως είναι έτσι, ότι είναι πιο σοβαρή, αλλά φαίνεται ότι οι επιστήμονες θέλουν να περιμένουν μερικές μέρες ή εβδομάδες για να το τεκμηριώσουν αυτό. Λέτε ότι είναι πιο σοβαρά τα συμπτώματα από την Δέλτα? Υπάρχουν ενδείξεις πως ναι, είναι πιο σοβαρά τα συμπτώματα, αλλά επαναλαμβάνω, οι επιστήμονες, οι ειδικοί θέλουν να περιμένουν να δουν ακόμα πολλά περιστατικά για να βγάλουν ξεκάθαρα, σίγουρα συμπεράσματα. Αυτό, όπως επαναλαμβάνω, θα διαφοροποιήσει και πολύ την πρακτική μας. Δηλαδή, το ξέρουμε ότι ο κορονοϊός είναι επικίνδυνος. Είναι μια ασθένεια η οποία αφήνει κάποια ήπια συμπτώματα, ναι, θα διαφοροποιήσει τη ζωή μας. Ναι. Θα σας πω, εγώ που λέω είναι ότι πρέπει να προσέχουμε το ίδιο σοβαρά και αν αποδειχθεί ότι είναι λίγο πιο μεταδοτικός ή περισσότερο ή πολύ πιο σοβαρός, τα ίδια μέτρα, σοβαρά μέτρα, πρέπει να εφαρμόζουν. Είναι εύκολα ανιχνεύσιμη αυτή η μετάλλαξη Όμικρον? Δηλαδή, μπορεί να την ανιχνεύσουμε με τις μεθόδους που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας? Όταν γίνει η μοριακή ανάλυση, ναι, και υποψιάζομαι ότι πολύ σύντομα θα την βρούμε και στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο σιγά-σιγά, διότι ακόμα και να μην είναι πιο μεταδοτική, δεν σημαίνει ότι δεν θα κυκλοφορήσει. Ας προσέξουμε κάτι εδώ. Όταν ρίχνεις μπάλες μέσα σε ένα γήπεδο, μεγάλες ή μικρές, θα τις βρεις όλες. Αν είναι πιο μεταδοτικός, σιγά σιγά θα επικρατήσει εις βάρος της Δέλτα ή των άλλων στελεχών. Αλλά και να μην είναι μεταδοτικός, πάλι θα κυκλοφορήσει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Και επειδή δεν γνωρίζουμε αν όντως είναι πιο επικίνδυνος, ας προσέχουμε. Λοιπόν, αυτό δεν με καθησυχάζει καθόλου. Λένε ότι δεν καλύπτουν τα εμβόλια, τα υφιστάμενα εμβόλια που έχουμε στη διάθεση μας. Δύο τα ερωτήματα. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό ακούστηκε ότι δεν την καλύπτει. Και ο κύριος Μπουρλά είπε ότι θέλω 100 μέρες για να φτιάξουμε νέο εμβόλιο που να καλύπτει την Όμικρον, διότι έχει 34 διαφορετικές μεταλλάξεις και όλα αυτά μπορεί να κάνουν λάθος. Ναι, αυτές οι 34 διαφορετικές μεταλλάξεις πάνω στην κρίσιμη περιοχή ενδεχομένως να διαφοροποιούν την αντιγονικότητα όντως, αλλά αυτό θα περάσει λίγος καιρό να το τεκμηριώσουν. Και είμαι σίγουρος ότι ανεξάρτητα από τον κορονοϊό Όμικρον, το στέλεχος Όμικρον, είμαι σίγουρος ότι οι εταιρείες έχουν γνώση και ήδη προσπαθούν να αναπτύξουν την επόμενη γενιά εμβολίων για να πάρουν ακριβώς να καλύψουν αυτά τα στελέχη. Είναι κρίσιμο αυτό το θέμα. Επιτρέψτε μου, οι εμβολιασμένοι έχουν ούτως ή άλλως αποκτήσει μια μορφή άμυνα έναντι οποιασδήποτε μετάλλαξη. Κοιτάξτε, ενδέχεται η ανοσία η οποία έχει αποκτηθεί από νόσηση να μην σε καλύπτει για τον νέο κορονοϊό. Το ίδιο και τα εμβόλια τα οποία έχουμε πάρει, ενδεχομένως να μας καλύπτουν το ίδιο αποτελεσματικά από το νέο στέλεχος.
Όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα σε, για κανένα λόγο να μην εμβολιαστούμε. Εκείνο που λέω είναι ότι ακόμα κι αν ο φραγμός προστασίας, η ασπίδα προστασίας που έχουμε από τον εμβολιασμό, αν είναι λεπτότερη η ασπίδα ή χαμηλότερος ο φραγμός, είναι κάποιος φραγμός. Άρα τα εμβόλια προσφέρουν μια άμυνα. Απόλυτα. Να μην φτάσουμε στο σημείο, διότι τα άκουσα σήμερα, ότι μετά τη μετάλλαξη όμικρον είμαστε όλοι εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι, το ίδιο εκτεθειμένοι. Όχι, αυτό είναι λάθος. Αν θα εκτεθείς στον κορονοϊό, να εύχεσαι να είσαι εμβολιασμένος παρά ανεμβολίαστος. Εναντί οποιασδήποτε μετάλλαξης. Βέβαια, διότι δεν έχεις κανένα άλλο όπλο. Δηλαδή, είναι ο συνδυασμός του εμβολιασμού, ο οποίος μπορεί να σου προσφέρει μια προστασία, αν όχι 100% ή 90%. 60-70%, είναι τα πειθαρχημένα μέτρα που πρέπει να ακολουθούμε, τα μέτρα υγιεινής κλπ. Για αποστασιοποίηση. Αυτά είναι που θα μας προστατεύουν. Τα φάρμακα που έρχονται. Τα λέμε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Βέβαια. Έρχονται και φάρμακα. Έτσι, για αυτούς που θα έχουν σοβαρή νόσηση. Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια αν καλύπτεται αυτή η νέα μετάλλαξη από τα υφιστάμενα εμβόλια ή όχι. Εγώ δεν γνωρίζω, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει και πάλι από την ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάποιοι ειδικοί λένε ότι τα καλύπτει. Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει σύνδεση αυτής της νέας μετάλλαξης με φορείς του HIV. Α, δεν έχω ιδέα. Δεν είναι το πεδίο μου να ρωτήσω τον κύριο Κοστρίκη. Λοιπόν, στο μέλλον σίγουρα θα έχουμε και άλλες μεταλλάξεις. Πώς λειτουργεί ο ιός της μεταλλάξης στην προσπάθεια του να επιβιώσει από την ανοσία που αποκτά ο άνθρωπος, είτε με τα φάρμακα, είτε με τα εμβόλια, είτε με την ίδια του την άμυνα όταν νοσεί. Να σας πω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα είναι λογικό. Ο καθένας λέει αυτά που νομίζει με βάση τις πληροφορίες που παίρνει. Κάποιοι είναι λιγότερο πληροφορημένοι από άλλους, κάποιοι γνωρίζουν περισσότερα από άλλους. Είναι και θέμα επιστημονικό. Πώς θα κατανοεί ο καθένας. Ο ιός, καταρχάς, όπως είπαμε, είναι σαν ένα στικάκι USB. Αν δεν βρεθεί μέσα στο ανθρώπινο κύτταρο, δεν κάνει τίποτα. Έτσι. Όπως και το USB, μόνο αν το βάλεις πάνω στον υπολογιστή, ενεργοποιείται. Διότι προσπαθεί και ο ιός να επιβιώσει. Ναι, όταν βρεθεί μέσα στο ανθρώπινο κύτταρο όμως. Εκεί ενεργοποιείται αξιοποιώντας όλο το μηχανισμό, όλο το εργοστάσιο του ανθρώπινου κυττάρου. Ο ιός, επειδή είναι ένα πράγμα που δεν σκέφτεται, ακολουθεί τους κανόνες της βιολογίας και της εξέλιξης, τυφλά, έτσι, απόλυτα τυφλά, επιδέχεται μεταλλάξεις. Αυτό το φαινόμενο το ονομάζουμε μεταλλαξιγένεση. Και είναι ανεξέλεκτο. Ενδέχεται, λέω εγώ, για να πούμε και κάτι θετικό ή ελπιδοφόρο. Δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να μάθουμε ότι ήρθε ένα νέο στέλεχος και να το ονομάσουμε, αν πρόκειται να πιάσουμε τη σειρά του ελληνικού αλφαβήτου, να το ονομάσουμε Ήττα. Διότι μπορεί αυτό... να φτάσουμε και στον Ωμέγα. Εγώ λέω Ήττα γιατί. Γιατί μπορεί αυτό το νέο στέλεχος να αποδειχθεί ότι είναι όντως πολύ πιο μεταδοτικό, αλλά λιγότερο νοσογόνο, λιγότερο σοβαρό. Να επικρατήσει και να είναι Ήττα της COVID-19. Δεν ξέρουμε αν ο ιός στη μετάλλαξη του γίνεται πιο ισχυρός ή απλά προσαρμόζεται. Μπορεί να πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ναι, μπορεί να γίνει και πιο ισχυρός. Όχι απλά για να συνυπάρξει με όλα αυτά τις άμυνες. Μπορεί να πάει προς κάθε κατεύθυνση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ανεπρόκειτο να δώσουμε σκέψη στον κορονοϊό που δεν σκέφτεται, δεν ενδιαφέρεται, δεν το συμφέρει να σκοτώσει τον ξενιστή. Τον ενδιαφέρει να αναπαράγεται. Άρα μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργηθεί ένα στέλεχος που είναι πολύ πιο μεταδοτικό, να επικρατήσει και να είναι λιγότερο νοσογόνο. Να προκαλεί ένα απλό κρυολόγημα, ένα απλό συνάχι. Δεν μπορεί να σκεφτεί περισσότερο από αυτό. Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι πολλές φορές βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Παρουσιάστηκε ένα νέο στέλεχος. Πανικός. Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να το μελετήσουμε και να έχουμε αποδείξεις. Μετά από μερικές μέρες. Παρουσιάστηκε ένα νέο στέλεχος, το οποίο άκουσα σήμερα από συνάδελφό σας, να λέει για παράδειγμα ότι προκαλεί ήπια συμπτώματα και είναι αυτός που θα επικρατήσει και θα μας οδηγήσει στην ανοσία της αγέννησης. Αυτό είναι που μόλις είπα. Ένα τέτοιο στέλεχος, εγώ θα το ονομάσω Ήττα, διότι θα οδηγήσει στην Ήττα της COVID-19. Τώρα, να εκτεθούμε όλοι, να νοσήσουμε. Πιθανότατα. Αλλά ναι. Υπάρχουν ήδη δεδομένα ότι ένας τέτοιος στέλεχος έχει. Μπορεί να είναι αυτός, μπορεί να είναι ομικρόν. Αυτό λέω. Ότι ακόμα δεν υπάρχουν δεδομένα για να πούμε αν είναι χειρότερο ή καλύτερο. Εγώ λέω μακάρι να είναι πιο μεταδοτικό, αλλά να είναι λιγότερο νοσογόνο. Αλλιώς θα πρέπει να περιμένουμε. Αν είναι αυτό, μπορεί να είναι και αρχή του τέλους. Μπορεί. Μπορεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να προσέχουμε. Διότι μόλις ακούγα, συζητούσα με κάποιους συναδέλφους σας εκεί έξω πριν,
Και ίσως υπάρχει ένας κίνδυνος. Αν υποθέσουμε ότι θα αρχίσουμε να διαφχαίουμε την πληροφορία ότι ξέρετε, αυτός ο κορονοϊός, αυτό το στέλεχος είναι λιγότερο νοσογόνο, λιγότερο σοβαρό, να εκτεθούμε όλοι. Όχι. Κανείς δεν ξέρει πώς θα ανταποκριθεί, πώς θα αντιδράσει το κορονοϊό. Πότε θα μάθουμε ένα τελευταίο ερώτημα και κλείνουμε. Κοιτάξτε, είναι μια συνεχής πορεία, ανωδική πορεία, μέσα από την οποία μαθαίνουμε. Πιστεύω ότι αυτός που θα πει ότι ξέρετε θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς σε μια εβδομάδα ή ένα μήνα ή ένα χρόνο, απλά το λέει και μπορεί να πέσει μέσα. Μάλιστα. Εγώ εκείνο που μπορώ να προβλέψω είναι ότι, ή αν θέλετε, ελπίζω ότι αυτό θα γίνει, είναι ότι επειδή ο ιός επιδέχεται αυτή την συχνή μεταλλαξιγένεση προς κάθε κατεύθυνση και συσσωρεύει μεταλλάξεις, δεν αποκλείεται. Ένα από όλα αυτά τα στελέχη, αντί να γίνεται συνεχώς πιο επικίνδυνο, να δημιουργηθεί ένα στέλεχος λιγότερο επικίνδυνο και πολύ πιο μεταδοτικό. Μάλιστα. Και θα μάθουμε να ζούμε μαζί του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Με στιγμές έντασης και διαμαρτυρίας.